Καταρχήν ήταν η λέξη καταγγελία, δεν βλέπουμε σαν καταγγελία, βλέπουμε σαν καμπανάκι. Χτυπάμε ένα καμπανάκι, γιατί παρόλο που υπήρχε σχετικά νωρίς, πριν το τέλος του Αυγούστου, επικοινωνία με το Δήμο για το πώς θα γίνει η κατανομή και πώς θα καλυφθεί η καθαριότητα και η απολύμωση των σχολείων, επειδή και από τα νέα που διαβάζαμε ανά την Ελλάδα υπήρχαν περικοπές παντού, σε προσωπικό, το ίδιο. Δυστυχώς όλοι οι Δήμοι το ίδιο έκαναν, δεν υπήρχε διαφοροποίηση, γιατί τα κονδύλια που λαμβάνουν είναι μειωμένα σε σχέση με πέρσι. Αν σκεφτούμε ότι και πέρσι στα περισσότερα σχολεία το προσωπικό καθαριότητας μόλις επαρκούσε, όχι για αυτά που ζητάμε εμείς, για το πώς θέλουμε να καθαρίζουν τα σχολεία και πόσες ώρες πρέπει να είναι διαθέσιμες οι καθαρίστριες, αλλά να καλύψουν τα πρωτόκολλα που ο ΕΟΔΗ ζητά από τις σχολικές μονάδες. Δηλαδή να υπάρχει καθαρισμός. Είναι λίγο οξύμορο όμως, μου επιτρέπετε κύριε Βασπάρα, γιατί μια το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο ζητάει μέτρα, καθαριότητα, ξέρω εγώ, στα σχολεία. Αυστηροποιείται και το πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς, έχουμε εμβολιασμένους, και απ' την άλλη δεν δίνει χρήματα για τις εδώ έχουμε αυτό, το παράδοξο αυτό να ξεκινάει από την υγεία, που θα έπρεπε να είναι ο τομέας που να πέσει όλο το βάρος και να ενισχυθεί. Δεν θέλω να το απομονώσουμε στο κομμάτι αυτό της υγείας μόνο σε επίπεδο κεντρικό, αλλά και η παιδεία φαίνεται ότι υπάρχει. Εγώ κατάλαβα ότι υπήρχε μια ευαισθησία από την αγεία του Δήμου να το δει το θέμα, παρότι τα κονδύλια είναι μειωμένα. Αλλά τελικά αυτό που διαπιστώσαμε μετά από επικοινωνία με τα σχολεία, τους ζητήσαμε να μας πούν αν καλύπτονται οι ανάγκες καθαριότητας και πώς είναι σε σχέση με πέρσι. 10 σχολικές μονάδες μας είπαν ότι οι ώρες που δείτε το προσωπικό είναι μειωμένο και το μισό σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνετε ότι να γίνει η απολύμαση των αιθουσών σε κάθε διάλειμμα. Να γίνει απολύμωση των κοινόχρηστων χώρων, τουαλέτες, διάδρομοι, είσοδοι κτλ. Όταν τα παιδιά είναι μέσα στην τάξη. Να γίνει στο διάλειμμα καθαρισμός στο περίβολο. Οι περισσότερες καθαρίστριες έχουν και δεύτερη σχολική μονάδα, δεν έχουν μόνο μία. Πρέπει να μετακινηθούν στο ενδιάμεσο, να πάνε και αλλού. Δυστυχώς με αυτό τον αριθμό του προσωπικού και τις ώρες που διατίθεται σε κάθε σχολική μονάδα δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν για αυτά που ζητάει ο ΕΟΔΗ. Εμείς με τη λογική, αν το δούμε, ως γονείς πρώτα απ' όλα, είναι δυνατόν να μην υπάρχει προσωπικό καθαριότητας σε όλη τη διάρκεια που δουλεύει ένα σχολείο, από τις 7 το πρωί όταν ξεκινήσει στις 7 ή από τις 8 αν ξεκινάει από τις 8 αν δεν έχει πρωινή ζώνη, μέχρι το τέλος του ολοήμερου. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, πάρα πολλές φορές, όσα χρόνια δουλεύω το θυμάμαι αυτό, καλύπτουμε αυτή την ανάγκη. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί υπάρχει αυτή η ευαισθησία, γιατί έχουμε τα παιδιά μπροστά μας. Δηλαδή, αν κάποιο παιδάκι λερωθεί ή λερώσει ή γίνει κάποιο ατύχημα, να χυθεί χυμός, δεν λέω κάτι πιο σοβαρό. Το οποίο είναι σύνηθες φαινόμενο. Όλη μέρα να πατάνε τα παιδιά το χυμό και να κολλάνε τα παπούτσια τους ή να έχουν τα έντομα, θα τα καθαρίσουμε. Αλλά αυτό όμως δεν απαλλάσσει ούτε το κεντρικό κράτος, ούτε φυσικά τους Δήμους από την ευθύνη αυτή. Αλλά τέλος πάντων, παραβλέπω το κομμάτι ότι πρέπει να είναι καθαριότητα σε όλη τη διάρκεια που δουλεύει το σχολείο, γιατί έχουμε παιδιά να κινούνται. Στο κομμάτι που αφορά τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι καλυμμένο. Τι θα μπορούσε να γίνει? Ο Δήμος έχει μειωμένους πόρους. Έχει μειωμένους πόρους. Ας διαθέσει κονδύλια από κάποιο άλλο κομμάτι των αρμοδιοτήτων του, να δώσει προτεραιότητα σε αυτό που κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα. Πιστεύετε ότι δηλαδή, ο Δήμος πιστεύετε ότι μπορεί να έχει μια άλλη, ξέρω εγώ, διαφορετική διαχείριση όλου αυτού του κομματιού και δεν το κάνει, και υπάρχουν συγκεκριμένα σχολεία που θα γίνεται λιγότερη καθαριότητα, είναι σε όλα? Από την αναζήτηση σε επικοινωνία με τους διευθυντές και προϊσταμένους των σχολείων, πώς είναι η κατάσταση? Κυρίως μειώνεται το προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία τα πιο μικρά. Αν και έχουμε παράδειγμα ενός μεγάλου σχολείου που έχει μειωμένο προσωπικό κατά 40%. 40% λιγότερες ώρες από πέρσι, μεγάλο σχολείο της πόλης. Νομίζω ότι ο Δήμος θα το δει το θέμα, γιατί κάτι τέτοιο είχε διαφανεί από τη συζήτηση τότε που είχαμε κάνει τέλος του Αυγούστου. Αλλά επειδή είμαστε στο παραένα και δεν έχω δει να γίνεται κάτι, θεωρήσαμε ότι από τη στιγμή που είχαμε και τα στοιχεία αυτά από τα σχολεία, ότι τώρα θα έπρεπε να χτυπήσουμε το καμπανάκι αυτό
γιατί ξεκινάμε και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Μάλιστα. Ξεκινάμε με χειρότερους υγειονομικά όρους από πέρσι, πιο πολλά κρούσματα πανελλαδικά. Υπάρχει αυτή η κουβέντα με τις μεταλλάξεις. Η κυβέρνησή μας αποδίδει όλα στην ατομική ευθύνη, μας χωρίζει σε εμβολιασμένους, ανεμβολίαστους. Αντί να προσπαθήσουμε προστατεύσουμε όλους μας. Γιατί και οι εμβολιασμένοι και μπορούν να το κολλήσουν και μπορούν να το μεταδώσουν. Έχουμε τα παιδιά που στις ηλικίες που έχουμε εμείς δεν συνιστάται σε καμία χώρα από ό,τι ξέρω εμβολιασμός ακόμα, γιατί δεν έχουν γίνει αντίστοιχες έρευνες. Οπότε έχουμε ένα φαινόμενο που θα το δούμε να βγαίνει μπροστά μας. Θα οδηγηθούμε σε κλείσιμο αργά ή γρήγορα των σχολικών μονάδων. Και εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, πέρυσι ξέραμε με ένα κρούσμα έμπαινε η τάξη καραντίνα, ας πούμε. Φέτος δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φέτος οι κυβερνητικές ανακοινώσεις, γιατί εγώ δεν διάβασα κάτι τέτοιο από αυτά που δίνει ο ΔΗ, τα πρωτόκολλα που προτείνει, μιλάνε ότι για να κλείσει ένα τμήμα θα έπρεπε να νοσήσουν τα μισά παιδιά και ένα κόμμα. Εάν περιμένουμε να γεμίσει όλο το σχολείο, να μεταδοθεί παντού, αυτό θα γίνει. Αλλά εκτός από το πώς γίνεται η εχνηλάτηση, που επίσης είναι γελίος να το δούμε ότι εγώ που κάθομαι εδώ κόλλησα, άρα ο διπλανός μου, ο μπροστινός μου και ο πίσω μου θα κάνουν έλεγχο. Τα υπόλοιπα παιδιά που είμαστε μαζί στο διάλειμμα, όσο και αν παίζουν χωριστά τάξεις, που πάνε μαζί στο ολοήμερο. Αυτό το ολοήμερο το λέμε από την πρώτη καραντίνα ακόμα, ότι για να αραιώσουμε τα τμήματα, η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχουν αίθουσες. Την ώρα του ολοήμερου δεν χρησιμοποιούνται οι αίθουσες. Μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα, να προσληφθούν εκπαιδευτικοί, να έχει το σχολείο να χωρίζει τα παιδιά το ολοήμερο ανατάξει. Δεν είναι τόσο δύσκολο, ούτε τόσο ακριβό. Έχουμε γίνει ακριβή στα πίτερα και φτηνή στα λεύρη, σαν χώρα, σε όλα. Και αν δούμε τα παραδείγματα από τις άλλες χώρες, πώς κινούνται και πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση, από πέρσι ακόμα, που είχαν δημιουργήσει χώρους, είχαν ανακαλύψει χώρους, είχαν φτιάξει χώρους για να αραιώσει τα τμήματα. Κύριε Πασπαρά, και εδώ δεν συμβαίνει, στη χώρα ούτε στην Ιερά Πέτρα, 25 τα τμήματα. Δεν είμαστε εξαίρεση εμείς, στην Ελλάδα είναι το θέμα. 25 τα τμήματα. Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για να κλείσει το τμήμα πρέπει να νοσήσουν τα μισά παιδιά από την τάξη. Εντάξει, η διασπορά θα έχει πάει σε όλο το σχολείο, οπότε δεν ξέρω. Η διασπορά έχει αλλιώς είναι στην κοινωνία. Θα πρέπει ή να το δούμε διαφορετικά, όπως κάνουν κάποιες ελάχιστες χώρες, ότι η διασπορά στις τα άτομα μικρής ηλικίας που δεν νοσούν σοβαρά, στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν θεμητοί, το επέτρεψαν. Δεν ξέρω τελικά αν θα δικαιωθούν από την ιστορία, γιατί την ώρα φαίνεται ότι ο ξεχωριστός δρόμος που τραβήξανε δεν τους έχει βλάψει. Αλλά σε εμάς εδώ, από τη στιγμή που ακολουθήθηκε η δαιμονοποίηση του κρούσματος, ακόμα και χωρίς συμπτώματα, να πούμε και αυτό. Και ο στιγματισμός, παραπάνω στους ανεμβολίαστους. Αυτοί γίνονται τα μαύρα πρόβατα. Είτε είναι προσωπικό καθαριότητας, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε πόσο μάλλον υγειονομικοί. Αντί να δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε τεστ όλοι μας, 2 φορές τη βδομάδα, γιατί αυτό είναι αυτό που θα σε προειδοποιήσει. Γιατί μπορεί να μην έχω συμπτώματα. Του ζητάω να το πληρώσει από την τσέπη σου. Σε στιγματίζει, σε δείχνει με το δάχτυλο. Μάλιστα. Θέματα που, κακή διαχείριση από την αρχή της πανδημίας νομίζω, έχει εργαλειοποιηθεί και ο κορονοϊός πολιτικά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, αυτό έγινε από το σύνολο σχεδόν των κυβερνήσεων, δεν είναι εξαίρεση. Ναι, παγκόσμια κατάσταση, δεν είπα. Απλά εμείς αυτό που θέλουμε, για τα κενά ήθελα να δούμε λίγο, στην πρωτοβάθμια, τι εικόνα έχετε μέχρι τώρα. Δυστυχώς ξεκινάμε για άλλη μια χρονιά με πολλές τάξεις χωρίς δάσκαλο. Έχουμε περίπου 25-26 τμήματα αυτή την ώρα που μιλάμε, προχθές δηλαδή που είχαμε μαζέψει κάποια στοιχεία, σε επίπεδο νομού που δεν έχουν δάσκαλο. 25 τμήματα πρωτοβάθμιας 25 τμήματα χωρίς πρωινού δάσκαλο. Σχολείου που δεν έχουν δάσκαλο. Κάποια λιγότερα τμήματα νηπιαγωγείων που κυρίως μπορεί να είναι το ολοήμερο. Σε όλο τον νομό λέτε αυτό το 25. Ναι, σε όλο τον νομό. Εδώ στην Ιεράπετρα έχουμε κενά πολλά. Έχουμε κενά και σε τμήματα και σε ειδικότητες. Όπως ξέρετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο όπως είναι δομημένο σήμερα, αν δεν έχει όλες τις ειδικότητες που προβλέπει το πρόγραμμα. Οπότε έχουμε κενά. Έχουμε αυτή την κατάσταση με την καθαριότητα που τη θεωρούμε πολύ σημαντική. Σωστά. Για να πούμε ότι ξεκινάμε έστω με κάποια ασφάλεια όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Γιατί στο κομμάτι της εχνηλάτησης, από τη στιγμή που
το κάθε παιδάκι θα μας δείξει ένα σημείωμα, ένα εκτυπωμένο σημείωμα από το σπίτι ότι εγώ το έκανα το τεστ και είμαι αρνητικός. Με όση αξιοπιστία μπορεί να έχει το συγκεκριμένο τεστ σαν εργαστηριακό εργαλείο ένα και πόσο ο γονέας θα δηλώσει αν το παιδί ήταν θετικό ή όχι. Εμείς προστηρίζουμε ότι θα έπρεπε αυτή η χνηλάτιση να γίνεται από δημόσιες δομές, από τον ΕΟΔΗ. Είτε είχε ακουστεί ΕΟΔΗ, κάποια στιγμή αυτό το να γίνονται στα σχολεία είτε, της ΕΛΦ. Ναι, αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες. Δεν περπάτησε βέβαια. Και ήταν, δεν νομίζω... ξεκίνησε καν, πώς να περπατήσει, ούτε καν μπουσούλησε. Σωστά. Μάλιστα, 25 τμήματα τώρα θα καλυφθούν αυτά τα τμήματα, πιστεύετε, το επόμενο διάστημα. Με διαρροές αφήνεται να γίνει γνωστό. Θα πάμε σε δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών προς το τέλος του μήνα. Δηλαδή σίγουρα θα μιλάμε για 3 εβδομάδες, 2,5 εβδομάδες θα δουλεύουν όπως είμαστε, όσοι είμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, έμφαση στην καθαριότητα και με πίεση, μπας και όσο δεν πιο... Είναι και άλλα θέματα, απλά βάλαμε ξεχωριστά τα κείμενα για να δείξουμε ακριβώς ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορούμε σαν τοπική κοινωνία, σαν Δήμος να το δούμε διαφορετικά, γιατί προφανώς από το Δήμο δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού που μας λείπει εμάς. Ναι, ναι, γι' αυτό τα διαχωρίσαμε εξ αρχής, κύριε Πασπαράκη. Έτσι. Ναι, μπορεί όμως να. Αν και νομίζω, άποψή μου, η τοπική κοινωνία μπορεί να οργανωθεί από μόνη της. Βέβαια, εντάξει, είναι, δεν ξέρω αν μπορεί σε αυτό το κομμάτι. Η φορεία. Ο εθελοντισμός είναι καλός γενικά. Όμως αποτελεί ένα παραπέτασμα που κρύβει από πίσω του τις ελλείψεις και τις τραγικές επιλογές της πολιτικής κατάστασης. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Προφανώς και είμαστε όλοι ευαίσθητοι, προφανώς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το διπλανό μας, για το σχολείο του χωριού, για τη γειτονιά, αλλά δεν φτάνει, δεν μπορεί ο εθελοντισμός να καλύπτει όλα τα προβλήματα. Μάλιστα. Ωραία. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα. Λέω να βάλουμε μια ανωτελεία για να έχουμε ένα θέμα που νομίζω πρέπει να αναφερθεί. Είναι το θέμα της μεταφοράς των παιδιών με τα σχολικά λεωφορεία και ταξί. Ούτε πέρσι δόθηκε δυνατότητα να είναι αραιωμένα τα παιδιά στη μεταφορά τους. Τα μέσα αυτά έχουν 100% πληρότητα. Δηλαδή αν το μεταφέρει ένα λεωφορείο με 50 θέσεις, μπορεί να είναι γεμάτες και οι 50. Καταλαβαίνουμε ότι όταν προσπαθούμε στην αυλή, στο προάβλιο, να εμποδίσουμε τα παιδάκια των 5 χρονών στον νηπιαγωγείο και των 6, 7, 8 που έχουμε εμείς στο δημοτικό να παίζουν από διαφορετικές τάξεις, να χωρίζουμε το χώρο, να τα έχουμε απομονωμένα από τα άλλα όσο γίνεται, που είναι αντίθετο στη φύση τους, και ταυτόχρονα να τα φέρνουμε στο σχολείο και να τα παίρνουμε το μεσημέρι όλα μαζί παστομένα σε ένα λεωφορείο, δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. Είναι γελιοποίηση της κατάστασης όλο αυτό. Ή κάνουμε παντού την ίδια προσπάθεια, από τη μεταφορά, από το σχολείο, από την τάξη, από το προάβλιο, από την καθαριότητα, ή λέμε ό,τι δεν σας κατεβάσει, δεν γίνεται. Μάλιστα. Και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Έχουμε για το και θέμα το θέμα ότι με την έλλειψη της επαφής των παιδιών εξαιτίας του κλεισίματος των σχολείων, έχουμε μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο στο μαθησιακό κομμάτι που πήγαμε λίγο πίσω, στο κοινωνικό κομμάτι. Τα παιδιά απομονώθηκαν, έχασαν όλη αυτή την οικειότητα που είχαν μεταξύ τους. Δεν ξεκίνησαν με τη φυσιολογική εξέλιξη της ηλικίας τους. Έχουμε πισωγυρίσματα με συμπεριφορές παιδιών και αυτό οφείλεται στην απομόνωση. Μάλιστα. Πρέπει να το δούμε και δυστυχώς, ενώ ζητάμε πανελλήνια, δηλαδή σαν νομοσπονδία, να υπάρχουν κοινωνική λειτουργία και ψυχολόγοι στα σχολεία, έστω ανά ομάδα σχολείων, αλλά να μην μένει σχολείο ακάλυπτο από αυτές τις ειδικότητες που είναι πολύ κρίσιμες και πολύ σημαντικές για την κατάσταση που διανύουμε, εκτός από τους σχολικούς νοσηλευτές που το είχαμε συζητήσει και πέρσι, που και πάλι δεν δίνονται, όχι σε κάθε σχολείο ένας, αλλά ούτε καν στα παιδιά που έχουν τη διάγνωση ότι χρειάζονται. Δεν διορίστηκαν αρκετοί για να καλυφθούν τα παιδιά αυτά. Έχουμε το θέμα ότι τα παιδιά δεν έχουν τη βοήθεια που τους χρειάζεται για να ξεκινήσουν. Και φυσικά όλα αυτά αντικατοπτρίζονται και στην καθημερινότητά τους στο σπίτι, ή όπου κινούνται, αλλά και στο σχολείο. Θα έχουμε δηλαδή φαινόμενα παραβατικότητας. Μη προσαρμογής, εν πάση περιπτώσει, και σωστά το λέτε, παραβατικότητας. Δυσκολίες προσαρμογής, να το πούμε έτσι, όχι παραβατικότητας, να μην το... Σωστά. Δυσκολία προσαρμογής λόγω της απομόνωσης και της τηλεκπαίδευσης που κατά κόρον είχαμε πέρυσι.
τα παιδιά, εντάξει, πιστεύω θα προσαρμοστούν, αλλά καλύτερα να είχαν και μια βοήθεια και πασπαράκι. Η βοήθεια είναι κυρίως προς τη σχολική μονάδα να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα και να βοηθήσει τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Το θέμα με τις παράλληλες στήριξεις επίσης είναι σοβαρό, γιατί ναι, μεν προσλήφθηκαν αρκετοί συνάδελφοι φέτος στην πρώτη φάση, mm-hmm. αλλά και πάλι δεν είναι αρκετοί. Τα 2/3 των παιδιών καλύφθηκαν. Τα περισσότερα με ένα εκπαιδευτικό να μοιράζεται σε 2 παιδιά. Έχουμε αρκετά παιδιά που δεν καλύπτονται ακόμα με παράλληλη στήριξη ενώ το χρειάζονται, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Μάλιστα. Νομίζω ότι το να περιμένουν οι σύνοδες του Υπουργείου Παιδείας να οριμάσουν τα κενά και να γινωθούν δεν θα κάνει λιγότερα. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά για ποιο λόγο δεν πάνε σε κάλυψη του συνόλου των κενών τη στιγμή που ανοίγουμε. Θα λιγοστέψουν τα κενά από τη Δευτέρα που θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Θα αυξηθούν, ναι. Πιο πιθανό, γιατί θα μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να πάρουν άδεια για λόγους δικούς τους. Το να πάμε σε μια λογική 70-80% κάλυψη των κενών που κάνουν τα τελευταία χρόνια, δεν βλέπω σε τι εξυπηρετεί. Εάν λείπει ένας εκπαιδευτικός από το σχολείο Χ, θα συνεχίσει να λείπει ακόμα και μετά από ένα μήνα. Mm. Μάλιστα. Είδαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εικόνα. Δεν είναι και η καλύτερη που μας δίνετε. Η εικόνα δεν είναι πλασματική. Είναι η εικόνα που έχουμε, που βλέπουμε τώρα, που θα δούμε τη Δευτέρα που θα ανοίξουμε. Mm-hmm. Μακάρι να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, για να νιώσουμε τουλάχιστον ασφαλείς. Mm-hmm. Να νιώσουμε ότι μπαίνουμε σε μια σχολική μονάδα να δουλέψουμε. Mm-hmm. Και έχει φροντίσει κάποιος που είναι αρμόδιος να έχουμε την ασφάλεια, την υγειονομική κάλυψη, την καθαριότητα, το προσωπικό που χρειαζόμαστε για να δουλέψουμε. Mm, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε. Και όχι να κάνουμε σημαία ότι τα βιβλία πήγαν στην ώρα στα σχολεία. Σωστό και αυτό. Κάπως είναι πυρηνική φυσική. Mm-hmm. Κύριε Πασπαράκη, την καλημέρα μας. Πολλές ευχές να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να έχουμε μια διαφορετική χρονιά, καλύτερη από πέρυσι, τουλάχιστον εμείς το ευχόμαστε. Τώρα. Και να σας εμείς θέλουμε μια χρονιά χωρίς να κλείσουμε. Ναι. Αν μας αφήσουμε τους μαθητές μας, ας μας αφήσουμε τα παιδιά που έχουμε στο σχολείο να δουλέψουμε όπως ξέρουμε. Ας φροντίσουν να μην χρειαστεί να φτάσουμε στο κλείσιμο. Έτσι. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά εύχομαι και στους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά. Επίσης, κύριε Πασπαρά, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Πασπαράκη για τα σχολεία. Πώς ανοίγουν τα σχολεία.